Είναι η σειρά μου να σε στριμώξω και να σου πω πώς θα μπορέσεις με βάση το της μήνυ μου αγαπημένη. Είναι μια παράσταση η οποία δεν ξέρω πώς έχει κάνει ρεκόρ στο ελληνικό θέατρο. Κάπου έχει εκεί πρέπει κάνει, να είναι. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω πώς και θα μπορέσεις. Στη χειρότερη εποχή, δε. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ τάραχη εποχή, αν θα μπορέσεις να διαχειριστείς την επιτυχία. Να αυτή την ξαφνική επιτυχία που σου ήρθε. Ναι, ναι, μου ήρθε πολύ ξαφνικά. Νομίζω ότι. Δεν θέλω να μου σου αλέψεις. Δεν θέλω να καβαλήσεις το καλάμι. Δεν θέλω να ξεφύγεις. Δεν κινδυνεύω, Θέμο μου. Είμαι μεγάλη πια για να μου συμβεί αυτό. Εμένα αυτό δεν το βλέπω. Εγώ δεν το βλέπω πουθενά αυτό. Ναι, καλά, είσαι ευγενικός. Και οφείλω να σε ενημερώσω ότι δεν πρέπει να τρελαθείς από την ξαφνική τέτοια. Δεν τρελαίνω, μην από το ξαφνικό σου ξέ. Έχω κάνει πολλές επιτυχίες στην καριέρα μου. Είχες κάνει ορισμένες άλλες θεατρικές, καμιά 15-20. Ναι. Καμιά 15-20, οι οποίες παίζονταν. Απλώς αυτή είναι η πιο έντονη και δεν το λέω μόνο από τα εισιτήρια, γιατί εντάξει, πολλά εισιτήρια είχε κάνει και η Θεοδόρα, είχε κάνει και η Μπουμπουλίνη, είχε κάνει και η Καρένα. Αλλά αυτά τα εισιτήρια είναι κάτι άλλο αυτό. Αυτά τα εισιτήρια δεν γίνονται, είναι ένα φαινόμενο. Μου λένε ότι πρόκειται για χίλιους ανθρώπους τη μέρα. Ναι, για χίλιους τη μέρα. Επί δύο χρόνια. Ναι, δύο χρόνια στο μείζονος ελληνισμό. Στο μείζονος ελληνισμό. Και πρόκειται για μια υπερπαραγωγή, έτσι. Με πάρα πολύ κόσμο, με σκηνικά 3D. Μάλιστα και η ίδια η Βανέσα. 3D να είχε, υπερπαραγωγή να είχε. Αν δεν ήταν εδώ η κυρία, η οποία τώρα κάνει ότι. Ότι τάχα μου έτσι και τα λοιπά. Όχι, δεν κάνω τάχα μου έτσι. Ναι, δεν κάνω έτσι. Να σου εγώ, πω κάτι. Για μένα, νομίζω, εύχομαι να ακολουθήσει άλλο προς το παρόν. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είναι όχι το έργο της ζωής σου. Είναι έργο ζωής πολλών είναι. Ελλήνων. Είναι. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά. Για μένα, πάνω απ' όλα, πρωταγωνίστρια στην παράσταση είναι η Σμύρνη. Είναι η Σμύρνη και ο Ελληνισμός. Εγώ έπομαι. Είναι η Σμύρνη και ο Ελληνισμός, όπως το λες. Καταρχήν, οι μισοί Έλληνες είναι απόγονοι προσφύγων. Έχουν έρθει από τη Μικρασία, από τον Πόντο, από την Οδυσσό, από. Από την πόλη. Και, από την πόλη και είναι αυτοί οι οποίοι, παρόλο που τότε τους σνομπάρισαν, φτιάξαν τον ελληνικό πολιτισμό στη συνέχεια. Η Βανέσα δεν κρύβει τη δουλειά, δεν είχε έρθει για τους. Η Βανέσα είναι φίλη μου πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 20. Από πότε είχατε. Τη θαύμαζα πάρα πού πολύ. Πού γνωριστήκατε. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Έχουμε πολλούς κοινούς φίλους μέσα στο αγγλικό θέατρο. Είχα δει φυσικά εγώ πάρα πολλές παραστάσεις, γιατί θεωρώ τη μεγαλύτερη ηθοποιό του κόσμου. Είχε δει και αυτή αρκετές δικές μου. Και της μίλησα, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το προσφυγικό. Γιατί. Επειδή ήρθε τώρα για το. Όχι, πριν. Τηλεφωνικό. Ήρθε για την παράσταση. Μαζί α, για την παράσταση ήρθε και μετά πήγε στους, να δει τους. Ήρθε καλεσμένη του μείζονος ελληνισμού στην Ελλάδα για την παράσταση, γιατί θα παίξουμε μαζί. Και. Σε σειρά. Πρέπει να πούμε ότι. Θα σου πω όμως το πώς. Όταν της πρωτομίλησα και μάλιστα το έπαιξε μια εφημερίδα τώρα τελευταία για τη Σμύρνη, επειδή μιλάγαμε για τους πρόσφυγες γενικά και για την. Αδιαφορία της Ευρώπης προς το προσφυγικό και για την η Ελλάδα ότι είναι φιλόξενος ο κόσμος το ξέρουμε. Ότι υπάρχει αμηχανία κυβερνητική φαίνεται λιγάκι. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Λιγάκι. Τι λες? Λιγάκι. Λιγάκι, ναι. Λοιπόν, μιλώντας γι' αυτά, άρχισα να της μιλάω για τη Σμύρνη και μου λέει τι έχει γίνει προσφυγιά ελληνική τέτοια. Της λέω τι εννοείς. Έχουν σφαχτεί 1 εκατομμύριο εκεί, φύγαν από τα σπίτια τους 1,5 εκατομμύριο, ήταν. Και έπαθε σοκ και μου έλεγε, αυτό γιατί δεν το διδάσκεται ο κόσμος στην ευρωπαϊκή ιστορία. Λέω, γιατί η αγάπη μου έφταξε και η Ευρώπη. Εδώ δεν όπως έφταξε σε, και η χώρα μας. Δεν διδάσκεται εδώ πια στην ελληνική στην ιστορία. Ελληνική. Και έπαθε από αυτό σοκ. Και από τότε λάτρεψε το θέμα, ήθελε να έρθει να δει την παράσταση. Και μου είπε και εκείνη, όπως και πολλοί ξένοι έτσι μεγάλοι, ότι αυτό πρέπει να γίνει μία μίνι σειρά και να μάθει όλος ο κόσμος. Γιατί η Ελλάδα αντιδρά πολλές φορές άσχημα στην Ευρώπη. Γιατί έχει πολλές φορές προδοθεί και γιατί και οι κυβερνήσεις έχουν κάνει πάρα πολλά. Και θα λάθη. Γίνει η σειρά, θα γίνει ναι. Για την θα τηλεόραση. Γίνει μια μίνι σειρά, που από εκεί θα βγει μια ταινία, 7 επεισοδίων που τη γράφω. Ξένη παραγωγή ή τη χρηματοδοτεί εδώ το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου. Με δουλεύει. Μου έκανε αστείο. Εκπομπή είναι η εσωτερική. Γιατί δεν έβαζε μέσα να παίζει και ο Ξηρός. Να γίνω τίποτα λεφτά. Κοίταξε, πιο εύκολο είναι να πας στο BBC, στο ITV, να πεις ένα τέτοιο θέμα και να σου πούν, wow, τι θέμα είναι αυτό, σας δίνουν τα λεφτά,
παρά να πείσεις Έλληνα. Τι να πεις τώρα εδώ για το ΙΕΘ. Καταρχάς μπορεί να πας μέσα για λόγους ότι είναι ύποπτο αυτή. Ότι είναι ύποπτο, ότι δεν συνέβη ποτέ, ναι. Ότι αρχίζει και λες παραμύθια για γενοκτονίες ναι, ναι, ναι. Και για σφαγές. Ένα καθαρά και... κυκλοφοριακό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην Αποβάθρα. Ένα συμβιβασμό. Εσύ το έχεις κάνει τώρα. Έχεις κάνει στο ΙΕΘ. Δηλαδή αυτό ήταν για την τροχιά βασικά. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό τώρα. Αλλά θα γίνει μια σειρά η οποία από ποιον θα είναι η παραγωγή, παρακαλώ. Ναι. Ξένη παραγωγή. Ναι. Είναι αγγλική, γαλλική, μην σας κάνει εντύπωση, ίσως και ένα κομμάτι τουρκική. Ξέρω ότι από την Τουρκία ήρθαν από το Εθνικό Θέατρο και μας είπαν να το παίξουμε. Ναι, έχει και κάτι Τούρκους οι οποίοι είναι αριστεροί προς τα εκεί. Όπως και χαρά. Στο φεστιβάλ της Μύρινης και τους είπα, ας μην τα παίξουμε και στην Τουρκία. Ναι. Αφήστε παιδιά, γιατί υπάρχουν και άλλοι τύποι. Ναι, Τουρκοί, μην βρεθώ κι εγώ με τον Οτσαλάν, δεν είναι. Ας το αποφύγω αυτό. Εσύ κοντά ήσουν να φύγεις. Όταν τα λέμε. Ναι. Στο τσάκ δεν ήταν. Πότε ήταν που το είχε πει. Αν δεν ήμουν τόσο του έρωτα που είχα ερωτευτεί, τον φέρτη και τον παντρεύτηκα από τόσο μικρή και του έρωτα μου μετά με τον Τρίτσι, θα είχα φύγει. Πώς επέτυχε εκείνο ο γύρο στα 19, πώς έριξε, πώς έκανε σαν αυγό. Αυτό που είπες, γιατί τότε δεν ήμουν απεπατημένη. Ήμουν ένα ούφο. Είχα τελειώσει το κολέγιο που ήμουν προστατευμένη τελείως. Μετά μπήκα στη φιλοσοφική, ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, ήμουν έτσι στο βιβλίο. Έπαιξα στο συμβολιογράφο, είδα έναν όμορφο πρωταγωνιστή αυτό, με σνόμπαρι κιόλας. Το έπαιξε για σνόμπαρι, έτσι. Εντελώς. Α, ήθεσαι εκ μέρους. Μου έκανε ότι. Εντάξει, και τι είσαι εσύ τώρα. Και εκεί πεισμόσατε εσείς. Όχι, κι εγώ έτρεχα. Σκυλάκι. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι ήταν ραδιουργία καθαρά. Καθαρά, ναι. Εγώ δεν μπορώ να σας φανταστώ. Γιατί όλοι λένε ότι είναι καλός άνθρωπος, θα λέω, και εγώ λέω, παιδιά, είναι ραδιούργος. Καλός είναι, καλός. Όχι, απλώς τον είχα ερωτευτεί εγώ αυτό πολύ. Και τι μπορεί να κάνατε τότε έτσι, ακραίο για τα δικά σας δεδομένα, που μπορεί εμείς να μην περιμέναμε από εσάς. Δεν έκανα ακραίο, απλώς του έδειχνα πόσο πολύ τον αγαπούσα, οπότε συγκινήθηκε ο άνθρωπος. Λάθος, ναι. Πόσα χρόνια πήρες να καταλάβεις ότι δεν δείχνουμε στον άλλον το λατρεύουμε. Πολλά. Τώρα το έχω καταλάβει. Και πότε το κατάλαβες ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εμπόδιο στην καριέρα σου, φέρτης. Ποιος. Που σε εκμεταλλεύτηκε και τα λοιπά. Δεν με εκμεταλλεύτηκε. Εντάξει, τότε είχαν γίνει πολύ ωραίες και ωραίες δουλειές. Αυτός μου έφτιαξε την καριέρα. Αυτός μου άνοιξε το δρόμο και ήταν και πολύ γενναιόδωρος, γιατί εκείνος με όθησε στο να μεταφράζω, εκείνος με όθησε... Δεν το ήξερα. Βέβαια. Εκείνος μου είπε πρέπει να μεταφράζει, γιατί μεταφράζει πολύ καλά. Εγώ δεν... Μου άνοιξε το δρόμο στο να μάθω την παραγωγή και όλα. Δηλαδή, με έκανε θειασάρχη πριν να γίνω ηθοποιός. Ήμουν ακόμα στα σπάργανα. Με βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή μου ο Φέρτης και εντάξει, πάντα το λέω και πάντα το χρωστάω. Είναι πραγματικά, δηλαδή, αυτό που όσοι δεν το ξέρουμε, είναι η εικόνα αυτού του πράου γλυκού ανθρώπου, είναι πολύς αυτό που εισέπραξες. Είναι, αλλά έχει και ένα μαύρο δολοφονικό χιούμορ. Ναι, εντάξει. Εγώ όταν ήμουν μικρή με έβαζε κάτω από το φως του ασανσέρ που ήταν τραγικό όπως ξέρεις, σηκόταν από πάνω και μου έλεγε εγώ 19, μη θα σπάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Να κοιταχθεί. Είσαι, αλλά μιλάμε για Θεός, Θεός, Θεός. Μου έλεγε όλο τέτοια. Έλας. Ναι, ναι, όλο τέτοια. Φοβερός. Να σου πω κάτι. Ναι. Το έχω κάνει και εγώ αυτό. Πιάνει πάντα. Αλήθεια. Πιάνει πάντα. Όσο πιο όμορφη είναι η γυναίκα. Ναι. Τόσο πιο πολύ ό,τι πιάνει. Ό,τι μην καθαρίζεις κατά τότε. Εγώ αμέσως κοιταζόμουν. Δεκαλιά χρονών λεπτά. Πού το βλέπεις αυτό. Ναι, φαίνεται μου λέει εσύ, μέχρι τα 35 θα σε χάλια. Ναι, κοιταζόμουν εγώ και αυτό τι θα κάνω.